μιας γενναίας, μα δεν είχαν καταθέσει σε δωρό. Πέρασαν τα χρόνια, πήγε στο σχολείο και έγινε ο αρχηγός της αγολιάς. Του δώσε ο Θεός το πιο ψηλό σημείο να τον κατακτήσεις, έγινε μπελάς, γιατί ήταν γεννημένος βασιλιάς. Το δρόμο του έχασε βουλές, κάθε φύγια στις Σιδώνες μπήκαν στο σπίτι του εχθροί. Πώς είναι, είπανε αυτός, ο Οδυσσέας ο χάς, που θα έχει σπίτι με ομορφιά, πάλι στον κόσμο πουθενά. Μπήκε σπίτι που με ρούχα αλλαγμένα και κανένας δεν το πήρε σοβαρά. Ήταν όλοι του σαν όρνια πεινασμένα κι αυτός έριξε το βλέμμα χαμηλά. Μα είχε σχέδια στο νου του τρομερά, εκεί που νόμιζαν οι εχθροί πως είχε πια τίποτα αυτή. Αυτός σαν κόριζε μαγιάρια και ετοίμαζε σφαγή, γιατί τον έφτιαξε ο Θεός να είναι ο Οδυσσέας ο τραγός και να έχει σπίτι με ομορφιά πάλι στον κόσμο πουθενά. Εκεί που νόμιζαν οι εχθροί πως είχε πια τίποτα αυτή. Αυτός σαν κόριζε μαγιάρια και ετοίμαζε σφαγή, γιατί τον ο Θεός να είναι ο Οδυσσέας ο τραγός και να έχει σπίτι με αμορφιά πάλι στον κόσμο πουθενά. Αυτός σακώνιζε μαχαίρια και ετοίμαζε σφαγή, γιατί τον έφτιαξε ο Θεός να είναι ο Οδυσσέας ο τρανός και να έχει σπίτι με ομορφιά πάλι στον κόσμο πουθενά. Εκεί που νόμιζαν οι εχθροί πως είχε πια υποταχθεί, αυτός σακώνιζε μαχαίρια και ετοίμαζε σφαγή, γιατί τον έφτιαξε ο Θεός